Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας και στη διήρυτα αποτελέσματα των εκλογών στην Ελλάδα και τις επιπτώσεις τους στην Ευρωζώνη αλλά και στην κυπριακή οικονομία θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Μαζί μας εδώ στο τμήμα του Αντένα είναι οι κύριοι Χρήστος Τρενταφυλλίδης, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Λοΐζος Κωνσταντίνου και Αντώνης Τηλιανού. Καλώς ήρθατε, κύριοι. Ευχαριστούμε. Κύριε Τρενταφυλλίδη, κάνω αρχή με εσάς. Θα ήθελα το δικό σας πρώτο σχόλιο για τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ελλάδα, τα οποία σε σχέση με τις εκλογές της 6ης Μαΐου φαίνονται να έχουν κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τα ποσοστά των δύο πρώτων κομμάτων. Είδαμε άνοδο πάνω από 10% τόσο στην Νέα Δημοκρατία όσο και στο ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται να υπάρχει ένας διπολισμός, νέας μορφής διπολισμός αυτή τη φορά. Τη θέση του ΠΑΣΟΚ έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο όμως λένε διεθνώς είναι ότι τουλάχιστον τώρα μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας, το οποίο είναι και το ζητούμενο έτσι, για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Σαν πρώτο συμπέρασμα θα μπορούσα να πω, κύριε Σελινόπουλε, ότι ο ελληνικός λαός εψήφισε εκείνον το οποίο γνωρίζει και εκείνον το οποίο του δίδει περισσότερη σιγουριά για να τον κρατήσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ, είδε αύξηση Νέας Δημοκρατίας και πρώτη θέση. Ταυτόχρονα όμως επέρασε το μήνυμα ότι αυτήν την παραμονή στο ευρώ δεν την επιθυμεί κάτω από τους ίδιους όρους όπως εκείνους τους οποίους είχαν διαπραγματευτεί τα τελευταία δύο χρόνια. Ήδη αύξηση του ΣΥΡΙΖΑ σημαντική και δεύτερη θέση. Είναι φανερό ότι η αριστερόστροφη πλευρά του ΠΑΣΟΚ έχει απορροφηθεί ολόκληρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα συμφωνήσω με κάτι το οποίο είπατε εσείς αναμεταδίδοντας κάποια δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ ότι έχει υπάρξει στροφή προς την αριστερά. Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ το πως εγώ. Ναι. Είπατε εσείς μεταδίδοντας το τι είχε πει. Διότι η Νέα Δημοκρατία η οποία είχε συμμετάσχει σε εκείνον το οποίο το εκλογικό σώμα απεδοκίμασε, δηλαδή τους όρους του συγκεκριμένης μνημονιακής συμφωνίας κατετάγει πρώτον κόμμα με πολύ μεγάλη αύξηση, το ΚΚΕ κατεποντίστη και δεν θεωρώ το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι ποσοστό επιβράβευσης αριστερής πολιτικής, είναι ποσοστό επιβράβευσης αντιμνημονιακής πολιτικής, η οποία έπαιζε πάνω στο μετέχνιο ευρώ δραχμή τις τελευταίες μέρες επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ αντελήφθη ότι εκινδύνευε εάν έμενε πάνω σε εκείνη τη γραμμή, άρχισε να μετακινείται προς τον ευρώ, αλλά με μονομερή καταγγελία, αλλά δεν μπορούσε όμως να πάει στο επόμενο βήμα τι θα γίνει όταν κάνει την μονομερή καταγγελία. Θα έλεγα ακόμα δύο πράγματα για να τελειώσω την αρχική μου τοποθέτηση. Το πρώτο είναι ότι η απελπισία του κόσμου, οι λαθασμένες πολιτικές πάνω σε θέματα όπως τη λαθρομετανάστευση, είναι φανερό ότι οδηγούν τον ψηφοφόρο σε λύσεις που θέλω να πιστεύω, ειδικά για την Ελλάδα που είναι μια χώρα και ένας λαός με έντονες δημοκρατικές πεπιθήσεις, ότι δεν είναι δυνατόν υπό ομαλές συνθήκες να ψηφίζεται μια φασιστική κατάσταση όπως είναι η Χρυσή Αυγή από σχεδόν μισό εκατομμύριο Έλληνες. Επομένως δεν νομίζω ότι απότομα μισό εκατομμύριο Έλληνες επιδοκιμάζουν τον φασισμό, αλλά είναι η απελπισία η οποία οδηγεί σε τέτοιες ακραίες εκδηλώσεις επιλογών ψήφου. Και το τελευταίο, και το λέω με λύπη μου, ακόμα και σήμερα που η Ελλάδα δεν βρίσκεται στα πρόθυρα της πτώχευσης, είναι πτωχευμένη. Αν δεν πάρει λεφτά, δεν μπορεί να πληρώσει. Επομένως, βρίσκεται σε πτώχευση, ασχέτως αν δεν έχει μπει η βούλα. Βλέπουμε κομματικούς σχηματισμούς, οι οποίοι βάζουν το κομματικό όφελος πάνω από το όφελος της Ελλάδος. Για ποιους κομματικούς σχηματισμούς μιλάτε? Εμφανέστατα το ΣΥΡΙΖΑ. Για το ΣΥΡΙΖΑ. Εμφανέστατα. Διότι όταν το ΠΑΣΟΚ μπει σε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ κατά διαφυσβήτητα θα δεχθεί τη φθορά της εξουσίας, μιας πολύ δύσκολης εξουσίας τα επόμενα 1-2-3 χρόνια. Μένοντας έξω βεβαίως θα τον ετοιμορούσε ο ψηφοφόρος. Άρα είναι λίγο μπροστά και κρός, μπροστά και σαν δίκο που μαχαίρετο ερμηνεύεται δηλαδή. Για το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αν έμπαινε μέσα και ο ΣΥΡΙΖΑ,
θα έπαιρνε τη φθορά, αλλά θα μπορούσε να μπολιάσει τη διακυβέρνηση με όλα εκείνα τα οποία έλεγε τα τελευταία 1,5 μήνα. Γιατί δεν παίρνει? Για να μην πάρει ευθύνη της δυσκολίας που θα αντιμετωπιστεί και προσδοκώντας σε κομματικά ωφέλη εις βάρος ενδεχόμενα όφελους της Ελλάδας, η οποία θα ήταν πολύ δυνατότερη αν επαρουσιάζεται με ακόμα έναν 27% ναι, συμμετέχει στη διακυβέρνηση. Αυτή πρέπει να σας πω ότι είναι και η κριτική η οποία ασκείται από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, ότι προς το ΣΥΡΙΖΑ, ότι προτιμά να μείνει εκτός του φορού και να εισπράττει όλες τις ψήφους διαμαρτυρίας, αγανάκτησης, δηλαδή χωρίς να βραχεί το επόμενο διάστημα, για να μπορέσει να κεφαλαιοποιήσει ακόμα καλύτερα ίσως το τεράστιο ποσοστό το οποίο πήρε τώρα. Θα σας πω, κύριε Σελινόπουλε, όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν την ώρα τους. Και οι Άγγλοι έχουν μια φράση την οποία θα μεταφράσω πρόχειρα, ότι κάποτε δεν μπορούμε να αντέξουμε το κόστος της πολυτέλειας. Και στην προκειμένη περίπτωση, το να επιδιώκουμε κομματικά ωφέλη στην περίπτωση της Ελλάδας, αλλά και στην Κύπρο, διότι δεν είμαστε δυστυχώς πολύ πίσω, δεν έχουμε την πολυτέλεια. Η Ελλάδα επτώχευσε. Χρειάζεται δραματικές κινήσεις αν μπορέσει να σωθεί, και η Κύπρος ακολουθεί. Κομματικά ωφέλη, κομματική ελιγμή, για να υπάρξουν κομματικά ωφέλη, είτε ατομικές ατζέντες, ναι, είναι στοιχεία τα οποία δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή ως ελληνισμός να υιοθετούμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντίνο, θέλω το δικό σας πρώτο σχόλιο. Και αν συμφωνείτε με τη δήλωση του κ. Άντου Τυπιανού, ναι, ότι το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών δείχνουν μια στροφή προς τα αριστερά, διαφώνησε ο κ. Τεταφυλλίδης. Τώρα, το αποτέλεσμα των εκλογών έχει μερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Το πρώτο είναι ότι ο ελληνικός λαός τη συντριπτική του πλειοψηφία έχει εκφράσει την θέληση του να παραμείνει η Ελλάδα εντός του ευρώ και στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια αυτό σε συνδυασμό, και το τονίζω, με την επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου. Όλες οι δυνάμεις έχουν δηλώσει στον Α ή Β βαθμό ότι ζητούν μια επαναδιαπραγμάτευση. Υπάρχουν οι δυνάμεις που ζητούν την ουσιαστική διαπραγμάτευση του μνημονίου, που προέρχονται από το χώρο της αριστεράς, οι δυνάμεις των χώρων της αριστεράς που ζητούν καταγγελία του μνημονίου. Συνεπώς η επαναδιαπραγμάτευση είναι εκ των ουκ άνευ σε αυτήν τη διαδικασία. Και θεωρώ ότι το μίνιμουμ που έχουν ήδη αποδεχτεί οι ξένοι, δηλαδή την επιμήγηση της εξόφλησης των νέων δανείων, είναι εκτός συζήτησης. Δηλαδή από αυτό ξεκινάμε και δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Χρειάζεται ουσιαστική επαναδιαπραγμάτευση. Το δεύτερο ουσιαστικό αυτών των εκλογών έχει γίνει μια ουσιαστική, ιστορική θα έλεγα, ανακατάταξη των πολιτικών δυνάμεων. Και σε αυτόν το πλαίσιο, ναι, συμφωνώ με την δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΑΓΕΛ ότι υπάρχει στροφή, κίνηση προς τα αριστερά. Να υπενθυμίσω ότι πριν από τις εκλογές του Μαΐου η δύναμη όλων των δυνάμεων των κομμάτων στον χώρο της αριστεράς μόλις και ξεπερνούσε το 15%. Αν συναθροίσουμε τη δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και της Δημοκρατικής Αριστεράς, φτάνει σε έναν ποσοστό του 40% και αφήνουν εκτός της δυνάμεις της αριστεράς που είναι ακόμη εντός του ΠΑΣΟΚ. Ναι, έτσι τα βγάζει τα νούμερα, να το παραδοσιακό αριστερό κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά ποσοστά. Στις σημερινές συνθήκες κάνουμε τη σύγκριση για όλες τις δυνάμεις του χώρου της αριστεράς. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είναι γεγονός ότι έχει καταγράψει μια ουσιαστική μείωση των εκλογικών του ποσοστών, και αυτόν θα αναλυθεί, εκτιμώ, από τους ίδιους να εντοπίσουν τους λόγους και τις αιτίες. Έχει αναφέρει κάτι και ο κύριος Τριανταφυλλίδης προηγουμένως, με το οποίο συμφωνώ, ότι έχει δημιουργηθεί μια πόλωση, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, η οποία ήταν εποφελής για τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθεια για το πρώτο κόμμα, και αυτόν οδήγησε σε απώλεια δυνάμεων και στα άλλα κόμματα και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σε ό,τι αφορά όμως την ιστορική ανακατάταξη των πολιτικών δυνάμεων, ή αν θέλετε πιο σωστά σε αυτόν το σημείο να μιλήσουμε για μια κινητικότητα, μια ρευστότητα στις εκλογικές επιλογές των ψηφοφόρων, είδαμε και το αρνητικότατο φαινόμενο της αύξησης
σχετικά της αύξησης, της διατήρησης ψηλών ποσοστών στο φασιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής. Έχει είναι μια μικρή μείωση, 1,3%. Σε σχέση με τις προηγούμενες. Ελάχιστη μείωση. Ναι. Και δύο ώρες λιγότερες έχει αυτή τη φορά. Βέβαια, η σύγκριση γίνεται με το τι είχε πριν από αυτήν την εκλογική διαδικασία και θεωρώ ως μια αρνητική εξέλιξη που πρέπει να προβληματίσει και τις πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, αλλά θα πρέπει να δοθούν και τα αντίστοιχα μηνύματα στον ελληνικό λαό με τη σωστή πλέον, όσον το δυνατόν, πιο αποτελεσματική λειτουργία του ελληνικού κράτους, της διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, της κατοχύρωσης της ασφάλειας των πολιτών, αλλά και την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης με πολιτικές ανάπτυξης. Πάντως θέλω να σας διακόψω, είναι σημαντικό. Επειδή αντιλαμβάνομαι, σας διακόπτω, ναι, ότι θα τεθεί από όλους σας το θέμα της Χρυσής Αυγής, θέλω να υπενθυμίσω το εξής, ότι στις εκλογές της 6ης Μαΐου που είχε λάβει τα πολύ ψηλά ποσοστά πάνω από το 7% η Χρυσή Αυγή, τότε είχε ελευθεί ότι ο κόσμος μπορεί να μην γνώριζε. Από την 7η Μαΐου μέχρι σήμερα μεσολάβησαν κάποια γεγονότα που έδειξαν το πρόσωπο της Χρυσής Αυγής και πάλι. Να υπενθυμίσουμε τα χτυπήματα του κυρίου Κασιδιάρη στην κυρία Κανέλη. Αλλά παρόλα αυτά διατηρήθηκαν ψηλά τα ποσοστά. Πολύ πολύ ψηλά τα ποσοστά. Νομίζω... το επιχείρημα ότι δεν ξέρουμε ποιοι είναι, τώρα δεν υπήρχε. Δεν είναι άρκετο αυτό το επιχείρημα. Δεν συμφωνώ με αυτήν την εκδοχή. Πρέπει να αναλυθούν οι ουσιαστικοί πολιτικοί και κοινωνικοί και οικονομικοί λόγοι, γιατί έχει διαπιστωθεί ιστορικά ότι το φαινόμενο της αναδίχησης φασιστικών δυνάμεων και της ενίσχυσης τους συμβαίνει ιστορικά όταν υπάρχουν μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις και απαξίωση του πολιτικού συστήματος το οποίο εκμεταλλεύονται οι φασιστικές δυνάμεις. Και ολοκληρώνω σε αυτό το σημείο. Ναι. Σε ό,τι αφορά την εκτίμηση για την ανακατάταξη των πολιτικών δυνάμεων, πρέπει να σημειώσουμε και την πολύ ψηλή αποχή. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα. 62% ήταν η συμμετοχή. Ακριβώς 38% η αποχή σε μια εκλογική αναμέτρηση με τεράστια ιστορική σημασία που παρακολουθούσε όλος ο κόσμος με μεγάλη αγωνία. Και το τελευταίο σημείο που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο ήταν οι συνεχείς παρεμβάσεις σε μια εσωτερική δημοκρατική εκλογική διαδικασία ενός ανεξάρτητου κράτους από το εξωτερικό. Οι διάφορες δηλώσεις είναι νέο χαρακτηριστικό γνώρισμα της πολιτικής με μια έμμεση ουσιαστικά παρέμβαση σε εσωτερικές δημοκρατικές διαδικασίες. Ναι, απλά θέλω να σχολιάσω ότι με τα δεδομένα αυτό που είπατε τώρα και το ότι υπήρξε αύξηση των αριστερόστροφων κομμάτων, μάλλον καλό έκανε τότε στα κόμματα της αριστεράς. Εντάξει, ήταν ανεξάρτητα με την ερμηνεία και ναι, το πώς έχουν κινηθεί οι ψηφοφόροι, γιατί δεν είναι μονοδιάστατη η επιλογή. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτες οι εξωτερικές παρεμβάσεις, επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα πώς προσλαμβάνονται mm-hmm. από τους πολίτες στην εσωτερική διαδικασία και οι λόγοι της αύξησης των δυνάμεων της αριστεράς είναι ουσιαστική. Δεν είναι οι δηλώσεις από το εξωτερικό. Οι δηλώσεις από το εξωτερικό είχαν δημιουργήσει έναν φόβο, είχαν ενισχύσει αν θέλετε τον φόβο για την επόμενη ημέρα και συγκράτησαν δυνάμεις στον χώρο της δεξιάς. Μάλιστα, διέψατε το δικό σας πρωτοσχόλιο για το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ελλάδα και στο δεύτερο γύρο της συζήτησης θα πάμε στο τι σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα τόσο για την Κύπρο. Μην μου το αναλύσετε τώρα δηλαδή. Πάμε να λύσουμε το αποτέλεσμα αυτό καθ' αυτό και μετά να δούμε τις επιπτώσεις. Παρακαλώ. Το αποτέλεσμα των εκλογών λοχθεσινού ήταν σαφέστατο. Οι πολίτες έστειλαν το μήνυμα ότι η πολιτική δεν είναι μόνη. Ότι υπάρχουν οι πολίτες και είναι εκεί για να επιβραβεύουν ή να τιμωρούν. Χθες βιώσαμε τη δεύτερη φάση μιας εκλογικής διαδικασίας στην ουσία. Το Μάιο, στην εκλογική διαδικασία, ο κόσμος ψήφισε κύρια με οργή να περάσει τα δικά του τα μηνύματα. Αυτό είχαμε και την διασπορά σε ό,τι αφορά την ψήφο σε πάρα πολλά κόμματα και το φαινόμενο να έχουμε το πρώτο κόμμα να είναι κάτω και από 20%. Ναι, και ποσοστό 19% των ψήφων στα μικρά κόμματα να μένει εκτός βουλής. Ήταν εκτός βουλής. Άρα ο κόσμος ήθελε να περάσει κάποια μηνύματα ότι ήθελε να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος για το τι συνέβαινε στο πολιτικό σύστημα στη χώρα με τα κόμματα. Γιατί είχαμε όλη αυτή την πολυδιασπορά. Χθες η επιλογή ήταν για το ποιον ήθελε ο κόσμος, ο ψηφοφόρος, ποιο κόμμα και ποιον άνθρωπο θα τον κυβερνήσει. Μεταξύ Σαμαρά και Τσίπρα και Συνασπισμού και Νέας Δημοκρατίας. Έτσι είχαμε μετακινήσεις ψηφοφόρων προς αυτή την κατεύθυνση με ένα σαφές μήνυμα. Ο κόσμος ήθελε να εκλέξει κυβέρνηση.
ήθελε το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου να δώσει πρωθυπουργό και κυβέρνηση. Δεν ήθελε άλλη αστασία. Δεν έδωσε αυτό δύναμη, ωστόσο. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες για να γίνει κυβέρνηση. Και συνεργασίες που μπορούν να γίνουν είναι συγκεκριμένες πλέον. Για να υπάρξει κυβέρνηση στην Ελλάδα και με τις δηλώσεις που έχουν γίνει και τις συγκεκριμένων κομμάτων, μιλάμε πλέον μόνο για τρία κόμματα. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία να στηριχτεί από το ΠΑΣΟΚ και από τη Δημοκρατική Αριστερά. Τέτα περιθώρια που υπάρχουν, οι δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει μέχρι τώρα συγκλίνουν προς τη σημερινή κατεύθυνση. Και σημαίνει η παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού του Κώστα Σιμίτη σήμερα που δήλωσε ότι πρέπει να χωρίσουν τα τρία κόμματα σε συνεργασία, αλλά και οι δηλώσεις του κ. Βενιζέου δείχνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα, το πώς θα προχωρήσει η χώρα έχοντας το συγκεκριμένο κλίμα θα φανεί στην πορεία. Προσωπικά πιστεύω ότι θα έχουμε κατάληξη με Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά. Θα αλλάξει η πολιτική. Και ο λόγος που έχει σε σοβαρή αύξηση ο Αντώνης Σαμαράς έχει αλλάξει την πολιτική του, τουλάχιστον επικοινωνιακά και πιστεύω και ουσιαστικά, σε ό,τι αφορά τη στάση είναι έναντι και του μνημονίου. Δηλαδή, μένει σταθερό στο θέμα της δέσμευσης και σε ό,τι αφορά τις υπογραφές και τις δεσμεύσεις της χώρας που αναλαμβάνει ο Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά την ίδια ώρα έχουν εισαχθεί νέες φράσεις όπως είναι η ανάπτυξη, όπως είναι να προχωρήσει η χώρα μπροστά. Και αυτό το πράγμα αναγνωρίζεται και μέχρι σημερινές δηλώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι γίνεται μια αναγνώριση της θυσίας του ελληνικού λαού. Άρα εκείνο που χρειάζεται πλέον είναι να μπει σε μια φάση ηρεμίας το πολιτικό σκηνικό στη χώρα. Γιατί ήρεμο πολιτικό σκηνικό σημαίνει ότι και κοινωνική ηρεμία και προχωρούμε και σε ανάπτυξη και σε πρόοδο. Πάνω σε αυτό που είπατε, αυτά τα οποία ακούγονται από χθες αφορούν στον τρόπο που θα αντιδράσει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ και τη στάση την οποία θα κρατήσει, διότι σε ό,τι έχει να κάνει από τα κόμματα που, από την Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ, αυτό που λέγεται είναι ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίζει να βγάλει τον κόσμο στους δρόμους, να αντιδρούν, να έχουμε καταλήψεις, να έχουμε απεργίες, να έχουμε διάφορα τέτοια πράγματα. Υπάρχει κάτι που θα σχολιάσω για το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι είναι μεγάλο χτύπημα και στην ίδια την κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά καλείται να διαχειριστεί ένα τέτοιο μεγάλο ποσοστό εκλογικό. Κυμαινόταν πάντα σε ποσοστά κοντά στο 4%. Υπήρχε η μεγάλη έκρηξη της προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης και τώρα το άλμα το μεγάλο, στην ουσία απορροφώντας τεράστιο ποσοστό από το ΑΚΕ. Από το ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα είναι τυχαίο που αν δούμε σε ποιους νομούς έχει επικρατήσει και είναι πρώτο το συνασπισμός, είναι εκεί όπου υπερισχύωσε πάντα το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή η Αχαΐα, η Κρήτη στο σύνολο, η Ξάνθη, η Πιάνισσα, δηλαδή περιοχές όπου παραδοσιακά το ΠΑΣΟΚ. Και στην Αθήνα ήταν πρώτο στο ΣΥΡΙΖΑ πάλι, ναι. Παραδοσιακά. Ναι. Πρώτη φορά καλείται να κάνει διαχείριση. Και εδώ είναι που θα κριθεί ως μεγάλο κόμμα. Την ίδια ώρα το ΚΚΕ φανίζει τα πιο μικρά νούμερα ποσοστά που έχει πάρει ποτέ στην ιστορία του. Προσωπική μου εκτίμηση ήταν η θέση, η άρνηση για οποιαδήποτε συνεργασία με οποιοδήποτε κόμμα για σχηματισμό κυβέρνησης. Ότι από τη στιγμή που ο κόσμος είχε κουραστεί, ήθελε κυβέρνηση. Άρα δεν ήταν διεθειμένο να στηρίξει, χωρίς να σημαίνει ότι διαφωνούσε με τη θέση του ΚΚΕ. Δεν ήθελε να στηρίξει ένα κόμμα το οποίο θα προχωρούσε τη χώρα στη διακυβέρνηση. Και κλείνω με το πλέον ησυχητικό για μένα, το ποσοστό της Χρυσής Αυγής, το οποίο πλέον δεν μπορεί κάποιον να χαρακτηρίσει ότι ήταν συγκυριακό, ήταν μια ψήφος αντίδρασης ή οργής όπως είχαμε πει όλοι μας τις προηγούμενες εκλογές. Πλέον εδραιώνεται και μάλιστα βλέποντας και τα ποσοστά ανά το Πανελλήνιο, ανά περιοχή, είναι περίπου σταθερά σε ολόκληρη την επικράτεια. Άρα κάπου εδραιώνεται σε συγκεκριμένο ποσοστό το συγκεκριμένο κόμμα, το οποίο οι θέσεις κάθε άλλον παρά ευχάριστες και ικανοποιητικές είναι. Μάλιστα, θα τους δούμε και στη Βουλή βεβαίως τώρα το πώς θα αντιδράσουν και κοινοβουλευτικά το τι θα πράξουν οι άνθρωποι αυτοί. Μέσα στο κοινοβούλιο ποιο θα είναι το έργο τους. Λοιπόν, κύριε Σιλιανού, το δικό σας πρώτο σχόλιο για το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ελλάδα. Πρωτίστως δεν θα σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Η Ελλάδα έχει διανύσει τις κρισιμότερες ίσως εκλογές που έχει διανύσει στην μεταπολιτική της ιστορία. Η ώρα της κάλπης έχει πλέον παρέλθει και φτάσαμε, για να είμαστε ειλικρινείς και να λέμε τα πράγματα ως έχουν, στην ώρα της σωτηρίας, της διάσωσης της Ελλάδας. Οι Έλληνες, ο ελληνισμός γενικότερα πιστεύω, δεν έχει επιλέξει το λιγότερο κακό, αλλά το περισσότερο καλό για τη χώρα. Και το περισσότερο καλό για τη χώρα ήταν η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, η παραμονή της προοπτικής της Ελλάδας, της κατεύθυνσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση,
Γιατί έχει συσχετιστεί και με τον ποδοσφαιρικό αγώνα και την νίκη της Ελλάδας, η παραμονή της Ελλάδας στο Euro. Αυτό ήταν το τελικό και το γενικό νόημα των εκλογών της παρελθούσης Κυριακής χθες. Οφείλουμε πρωτίστως να τονίσουμε τη σημασία του ότι οι Έλληνες έχουν επιλέξει μια ευρωπαϊκή προοπτική, μια κατεύθυνση της Ελλάδας σε σταθερότητα, σε ανάπτυξη, αυτές ήταν οι λέξεις κλειδιά, να αντιμετωπίσουν τα τεράστια ποσοστά ανεργίας. Απλά να αναφερθεί, ένας στους τέσσερις Έλληνες παραμένουν ή θα μείνουν άνεργοι εντός του 2012, εκ των οποίων πέραν των μισών, 52 περίπου της εκατόν, είναι νέοι κάτω των 25 ετών. Η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει πολλές σοβαρές προκλήσεις. Ναι, να προσθέσω, με μια κυβέρνηση η οποία από τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών έχει νομιμοποιηθεί πλέον εντός αγωγών, να προχωρήσει προς αυτό το πρόγραμμα. Δεν μπορεί κάποιος να μιλά πλέον για πράξεις κυβέρνησης όπως είχαμε τη συνεργασία από τον περασμένο Δεκέμβριο, που οι Έλληνες ίσως και να μην την αναγνώριζαν, μια κυβέρνηση που δεν είχε βγει από τις κάλπες. Τώρα μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία έχει βγει, θα βγει μάλλον, ότι ο Σαμάς με τους υπόλοιπους, μέσα από τις κάλπες και νομιμοποιείται να προχωρήσει το έργο της. Ακριβώς, και θα νομιμοποιείται με τον καλύτερον τρόπο. Έχουν ακουστεί πολλά ότι το ποσοστό ήταν πολύ too close to call. Είχε μάλιστα χαρακτηριστικά αναφερθεί σε ξένα ιδιοσιογραφικά πρακτορία, τα οποία είχαν μεταβιβάσει και άλλες πληροφορίες που έρχονταν από το εσωτερικό. Δεν ήταν το ποσοστό τόσο κοντινό, είναι ένα ξεκάθαρο προβάδισμα στις δυνάμεις εκείνες που θέλουν τη συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της Ελλάδας, της ελληνικής δημοκρατίας. Το 2,8% και για τα exit polls, το οποίο όμως ακόμα και μετά δινόταν αυτό το μήνυμα ότι μπορεί, ειδικά με τις πρώτες δηλώσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου, ότι αν δεν το συμμεράσχει το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε εμείς θα στηρίξουμε, οι οποίες μετά είχαν ανασκευαστεί φυσικά. Το 2,8% η διαφορά που δίνει αυτό το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας σε συσχετισμό με τις άλλες δυνάμεις που θα προστρέξουν στην κυβέρνηση σωτηρίας για τη χώρα, δίνει ένα καλό προβάδισμα και μια καλή νομιμοποίηση προς τη νέα κυβέρνηση, ούτως ώστε να επιτεύξει τους στόχους για το καλό της Ελλάδας. Αξίζει απλά να σημειωθεί ότι ο Κώστας Σιμίτης είχε κυβερνήσει με περίπου διαφορά 30 με 40.000 ψήφους. Και έχει κυβερνήσει καλώς στο παρελθόν. Ναι, έτσι. Χωρίς να έχει ιδιαίτερα προβλήματα από πλευράς αντιδράσεων. Ναι. Ακριβώς. Κινούμαστε λοιπόν προς μια κατεύθυνση η οποία ελπίζουμε να δώσει μέλλον, η οποία έχει φυσικά επιπτώσεις όχι μόνο για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και της Ευρωζώνης, αλλά πλέον μιλούμε για επιπτώσεις στο διεθνές επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ακόμη ότι... Είναι ο δεύτερος κύκλος, μην πείτε τις επιπτώσεις. Απλά να δεχτούμε ότι οι αγορές έχουν ανοίξει και κλείσει στην Ασία με περίπου το χρηματιστήριο του Τόκιο έκλεισε με 1,77% άνοδο, οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται καλώς ανωδικά, οπότε αν υπάρχουν αρκετές καλές προοπτικές, το μήνυμα φαίνεται να έχει ληφθεί από τη διεθνή κοινότητα. Έχουν δοθεί κάποια καλά μηνύματα προς την Ελλάδα όσον αφορά την... Έχει τονιστεί, έχω ακούσει πολλές φορές τον όρο επαναδιαπραγμάτευση των ουσιαστικών όρων του μνημονίου. Εγώ θα το έθετα μάλλον ουσιαστικά διαπραγμάτευση των όρων του μνημονίου. Και όταν μιλούμε για διαπραγμάτευση των όρων του μνημονίου, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πρόκειται ουσιαστικά για μια επιμήκυνση του χρέους, για αλλαγή των χρονοδιαγραμμάτων, γιατί αρκετά από τα πράγματα που προβλέπονται στο μνημόνιο αφορούσαν τις διαρθρωτικές αλλαγές τις οποίες η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει λάβει. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να ακούσουμε και εντός της δικής μας. Κύριε Δραφλίδη, να έρθουμε στις επιπτώσεις. Μπορεί να πει κάποιος ότι ολόκληρος ο πλανήτης χθες ήταν στο τι είχε να κάνει με το επίπεδο των πολιτικών ηγεσιών, ήταν στο ακουστικό τους, ήταν στους δέκτες, παρακολουθούσαν τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών. Υπήρχε και ιδιαίτερη ανησυχία στην Ευρωζώνη και υπήρχε ιδιαίτερη ανησυχία βεβαίως και στην Κύπρο. Γιατί ήταν έτσι τα πράγματα και πού βρισκόμαστε τώρα μετά από αυτό το αποτέλεσμα? Απλά θα απαντήσω αμέσως στο ερώτημά σας. Απλά να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο σε σχέση με το θέμα της Χρυσής Αυγής. Ναι. Η δική μου πεποίθηση είναι ότι όσον φαίνεται σταδιακά και ελπίζω να φανεί ότι υπάρχει στην Ελλάδα κράτος, αστυνομία, ασφάλεια, πυροσβεστική, τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής θα πέφτουν. Διότι είναι φυσιολογικό, όταν εχθές εμετεδίδεται ότι έτρεχαν να σβήσουν τις φωτιές μέλη της Χρυσής Αυγής, όταν παίρνουν τους ηλικιωμένους από το σπίτι και τους παίρνουν στο μπακάλι
για να ψωνίσουν και να μην τους διστέψουν στον δρόμο μέλη της Χρυσής Αυγής, διότι είναι απούσα η αστυνομία, είδε το κράτος. Είναι φυσικό ότι θα τους ψηφίζουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν ασπάζονται με κανέναν τρόπο τις απόψεις τους. Άρα ο μόνος τρόπος, εκτός από το να αυξήσεις το βιωτικό επίπεδο και να διορθώσεις την οικονομία, είναι να υπάρξει κράτος. Αν υπάρξει και λειτουργήσει το κράτος και οι θεσμοί του, τότε θα περιοριστούν τα ποσοστά σε εκείνους οι οποίοι πράγματι ασπάζονται αυτές τις φασιστικές αντιλήψεις, που είναι πολύ λίγοι. Διότι άλλον ο έντονος εθνικισμός και άλλον ο φασισμός. Και δεν πρέπει να παρεξηγείται η αγάπη προς την πατρίδα, την οποία έχουν όλοι, με την εξωτερικεύση αυτής της αγάπης με εντελώς λαθασμένον τρόπο. Μάλιστα. Αγάπη για την πατρίδα έχουν όλοι. Και όλοι πιστώνονται με πατριωτισμό. Άσχετα εάν ακολουθούν και πρεσβεύουν και ασπάζονται διαφορετικούς τρόπους διοχέτευσης αυτής της αγάπης για την πατρίδα. Τώρα όσον αφορά το γιατί... Έχει 3,5 λεπτά, θα σας δώσω από 3,5 λεπτά γιατί θα ολοκληρώσουμε. Θα τελειώσω. Είναι πολύ, πολύ απλό αυτό το ενδιαφέρον, εξού και οι παρεμβάσεις, οι οποίες παρεμβάσεις δεν θα συμφωνήσω με τον κύριο Κωνσταντίνο. Ο Έλληνας είναι υπερήφανος λαός. Και όταν αισθάνεται ότι επεμβαίνουν πάνω στα εσωτερικά του, πολλές φορές λειτουργεί από την ανάποδη, και πιστεύω αυτό είναι γίνεται. Πολλές φορές αυτό σημαίνει. Αυτό είναι γίνεται. Ο λόγος είναι απλός. Αν έχει, είναι η σύνδεση που υπάρχει στην οικονομία. Γι' αυτόν υπήρχε το ενδιαφέρον. Mm-hmm. Αν έχεις έναν άνθρωπο με μια μολυσματική ασθένεια απομονωμένο σε ένα δωμάτιο, εκείνοι που βρίσκονται στα άλλα δωμάτια δεν ανησυχούν. Εάν αυτόν τον άνθρωπο τον έχεις σε ένα θάλαμο μαζί με άλλους 60, τότε και οι άλλοι 60 θα ανησυχούν. Το αποτέλεσμα δηλαδή ήταν ευχάριστο για τη Λευκοσία και γιατί? Το αποτέλεσμα, κύριε Σελνόπουλε, ήταν ευχάριστο ακριβώς διότι, επειδή υπάρχει σύνδεση του ευρώ με όλες αυτές τις χώρες, εάν η Ελλάδα κατεποντίζεται οικονομικά και πήγαινε προς έξοδο, τότε αυτόματα εμολύνοντος εισαγωγικά και άλλες οικονομίες οι οποίες έχουν ασπαστεί το ευρώ, όπως και η Λευκοσία. Εκείνο το οποίο πρέπει όμως να δούμε στη Λευκοσία είναι τι οδήγησε την Ελλάδα εδώ. Την οδήγησε και σε αυτήν την αντίδραση του κόσμου. Την οδήγησαν σε μεγάλο βαθμό επεχθείς όροι του μνημονίου. Και επειδή βλέπουμε μπροστά μας γύρω από την στροφή ενδεχόμενη ένταξη και της Κύπρου των μηχανισμών ή σύναψη δανείων, εκείνοι οι οποίοι θα διαπραγματευτούν αυτή την ένταξη, την ένταξη ή δάνεια διακρατικά που κάποια ώρα θα πρέπει να πληρώσουμε τις δόσεις. Και ενδεχόμενα αυτές οι δόσεις θα πληρωθούν όταν θα υπάρχει άλλη διακρίση. Θα πρέπει να προσέξουν τι όρους θα διαπραγματευτούν. Διότι επεχθείς όροι οδηγούν σε αυτήν την κατάσταση που είδαμε στην Ελλάδα. Οδηγούν στην φτώχεια, στην εξαθλίωση, στην κοινωνική αντίδραση, στην αύξηση φασιστικών κινημάτων, στην κατάρρευση του κράτους και στην κατάλυση των θεσμών. Πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να ολοκληρώσετε. Εκτιμάται ότι θα επέλθει σταθερότητα πλέον στην Ευρωζώνη μεγαλύτερη από ό,τι. Μεγαλύτερη σίγουρα, αλλά δεν τέλειωσαν τα προβλήματα με το χθεσινό αποτέλεσμα. Άρα. Απλά άνοιξε ο δρόμος για να υιοθετηθούν πρακτικές και να ληφθούν αποφάσεις που ελπίζω να λύσουν τα προβλήματα. Δηλαδή λύθησαν τεράστια προβλήματα θεσμικής μορφής λόγω ενός ακλογικού αποτελέσματος. Δύο μικρά σχόλια και... Πείτε και στο Δημήτρη, γιατί θέλω τη δήλωσή σας για τις επιπτώσεις. Για να μην ξεχνιόμαστε, ιστορικά, για να φτάσει εδώ που έφτασε η Ελλάδα, στη πτώχευση, μεγάλη ευθύνη, τεράστια πολιτική ευθύνη, φέρει το δικοματικό σύστημα που κυβέρνησε τη χώρα, Νέα Δημοκρατία Πασόκ, τα 35 χρόνια. Χωρίς καμία διάθεση οποιασδήποτε κομματική προσέγγιση, αυτή είναι αντικειμενική πραγματικότητα. Το δεύτερο, θα συμφωνήσω με τον όρο ουσιαστική διαπραγμάτευση του μνημονίου, με την έννοια ότι δεν έγινε διαπραγμάτευση. Επιβλήθηκε αυτό το μνημόνιο από το εξωτερικό και κύρια από τη Γερμανία. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο κύριος Βενιζέλος τώρα λέει ότι υπάρχουν δυνατότητες διαπραγμάτευσης. Τονίζω, χρειάζεται ουσιαστική διαπραγμάτευση ή επαναδιαπραγμάτευση όποιον όρο για χρησιμοποιήσουμε. Η απλή επιμήκυση δεν είναι αρκετή. Γιατί αν υλοποιηθεί το μνημόνιο,
ο κόσμος θα είναι στους δρόμους. Είτε τους φωνάξει ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε το ΚΚΕ ή οποιοσδήποτε άλλος, ο κόσμος θα είναι στους δρόμους. Μάλιστα, δεν μπορεί να αντέξει την υλοποίηση του μνημονίου όσο έχει. Σε αυτήν την διαπραγμάτευση που συμφωνούμε σας ότι χρειάζεται, ενδεχόμενα το ψηλό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ βοηθά. Ακριβώς αυτό θα έλεγα αμέσως τώρα, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να διαδραματίσει έναν ουσιαστικό ρόλο ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και ας προστατεύσουμε και τη δημοκρατία. Με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Μπορεί να είναι χρησιμότατος ο ΣΥΡΙΖΑ με την άσκηση μιας λογικής, σωστής, αν θέλετε και με πίεση αντιπολίτευσης για τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της Ελλάδας. Θα ήταν το ίδιο ευχαρίστον το αποτέλεσμα και στην Κύπρο, εγώ λέω και διεθνώς, αν ήταν και πρώτον κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει δηλώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης ο Τσίπρας, ότι θα έβγαινε η Ελλάδα από το ευρώ και την ευρωζώνη. Είχαν διάθεση και πρόθεση να διαπραγματευθούν όσο το δυνατόν καλύτερα αυτόν τον μνημόνιο. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, ήδη έκανα έναν πρώτο σχόλιο. Θεωρώ ότι πρέπει να πριτανεύσει η λογική, η ψυχραιμία και με σύνεση να δούμε τα προβλήματα που ορθώνονται μπροστά μας και με πολιτικές ορθολογιστικές να τα αντιμετωπίσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα, έφερε ανακούφιση στη Λευκοσία το αποτέλεσμα χθες? Επαναλαμβάνω, ανακούφιση θα έφερνε και θα ήταν ευχάριστο αν ήταν πρώτον κόμμα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η Ελλάδα δεν θα έβγαινε από το ευρώ, δεν θα δημιουργείτον έναν ντόμινο αρνητικών εξελίξεων των ευρωπαϊκών χώρων, χωρίς να σημαίνει ότι αυτόν τον ντόμινο έχει αποθευθεί οριστικά. Γιατί ο λόγος δεν είναι η Ελλάδα. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι η οικονομία της Ελλάδας είναι το 2,κάτι στο σύνολο της οικονομίας της Ευρώπης. Συνεπώς υπάρχουν τα προβλήματα στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, που μπροστά σε αυτά η Ελλάδα και η Κύπρος είναι σταγόνα στον ωκεανό. 100 δισεκατομμύρια για τις τράπεζες της Ισπανίας. Και δεν είναι αρκετά, σημειώστε. Εμείς τι ζητάμε, 1,8. Ενδεχόμενα στην ίδια τη Γαλλία. Στην ίδια τη Γαλλία. Επιπτώσεις στη συνέχεια στην ίδια τη Γερμανία. Εδώ το ζητούμενο είναι αλλαγή πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέρμαν οι πολιτικές της λιτότητας, χρειάζεται πολιτική ανάπτυξης. Τέρμαν η κεντρογερμανική πολιτική, η οποία διαχρονικά τα τελευταία χρόνια έχει εξυπηρετήσει ουσιαστικά τη Γερμανία και τις στενές συμμαχικές χώρες σε βάρος άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ τίθεται ένα θέμα έλλειψης δημοκρατίας στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για ισότητα των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως στην πράξη αυτή η ισότητα δεν υπάρχει. Συνεπώς είναι ακόμα ένα ζητούμενο. Άρα. Και καταληκτικά θεωρώ ότι υπάρχει έναν χρονικό περιθώριο όπου πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες κινήσεις, ιδιαίτερα από πλευράς δικής μας. Τα προβλήματα, τα εσωτερικά, το δημόσιο χρέος της πραγματικής μας οικονομίας δεν είναι τεράστια. Έχουν βγει στην επιφάνεια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με διαρθρωτικές δομές και η παγκόσμια οικονομική κρίση τα έχει αναδείξει σε μεγαλύτερο βαθμό. Συνεπώς θα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας προς τη σωστή κατεύθυνση, υπερασπιζόμενη την κυπριακή οικονομία και κατ' επέκταση την κυπριακή δημοκρατία και προστατεύοντας και το βιωτικό επίπεδο του λαού. Να, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κωνσταντίνου, το δικό σας σχόλιο για τις επιπτώσεις του αποτελέσματος χθες και αν συμφωνείτε με την εκτίμηση του κύριου Κωνσταντίνου επίσης ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πρώτος, πάλι θα ήταν καλά τα πράγματα. Για μας ανακούφιση θα υπάρχει και θα υπάρξει αν υπάρχει η κυβέρνηση στην Ελλάδα. Έτσι. Και υπάρχει ηρεμία και σταθερότητα. Οι όποιες επιδράσεις υπάρχουν στην Ελλάδα έχουν αλλοσυρωτές επιπτώσεις και στην Κύπρο. Από ένα απλό παράδειγμα το οποίο βίωσα πρόσφατα, το Σάββατο έστρεψα από τη Γερμανία, ήμουν σε ένα οικονομικό φόρο και όπου εκεί είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με αρκετά από την Ευρώπη και στο άκουσμα ότι ήμουν από την Κύπρο, η πρώτη ερώτηση ήταν τι γίνεται με την Ελλάδα και αν θα βγει η Ελλάδα από το ευρώ. Χωρίς να αναφέρω την Ελλάδα. Άρα στην Ευρώπη μας έχουν τουλάχιστον σε επίπεδο και οικονομίας σε μεγάλο βαθμό ταυτισμένους και με την Ελλάδα. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι ψέμα αυτό. Έτσι, το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και σε πολιτικό επίπεδο και αλλά και σε οικονομικό επηρεάζει την Κύπρο. Άρα πρέπει να πηγαίνει καλά η Ελλάδα για να πηγαίνουμε και εμείς καλά. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Η εκτίμηση μου να παλάβω όπως είχα πει και προηγουμένως, θα έχουμε κυβέρνηση, θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά η Ελλάδα
να έχει κυβέρνηση σε μέσο ό,τι αφορά συνεργασία με αρκετά κόμματα μέσα. Αυτό δεν έχει εξαρτηθεί. Ξέρετε, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όμως, εδώ και πάρα πολλά χρόνια συμβαίνει. Συμβαίνει. Δεν είναι κάτι καινούριο. Το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα τώρα θα δοκιμαστεί. Ναι. Αυτό συνέβη μετά από πάρα πολλά χρόνια και δουλεύει αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία. Διότι πάντα ήταν οι συντηρητικοί, οι εργατικοί, έτσι, και τώρα κυβερνούν οι συντηρητικοί με τους φιλελεύθερους μετά από πάρα πολλά χρόνια. Άρα το μήνυμα, και πανέρχομαι με την πρώτη μου τοποθέτηση προηγουμένως, της κοινωνίας στην Ελλάδα είναι ότι προς τα κόμματα είναι συνεργαστείτε, δώστε λύσεις στα προβλήματα που έχουμε και να πάει η χώρα μπροστά. Και τώρα πρέπει να δοκιμαστεί. Να δοκιμαστεί η νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα με την ευχή όλων ότι να αντεπεξέλθει και να πάει καλά. Και πιστεύω ότι θα πάει καλά. Αυτή είναι η εκτίμησή σας. Πάντως με ενημερώνω από το κοντρόλ πολλοί ξένοι δημοσιογράφοι μετά το χθεσινό αποτέλεσμα αναρωτιούνται γιατί έπρεπε να ξαναγίνουν εκλογές αφού μπορούσε να σχηματιστεί αυτή η κυβέρνηση από πριν. Έτσι με ενημερώνω. Ήταν πολύ πιο δύσκολο φυσικά με τα ποσοστά που υπήρχαν. Ναι. Να καταλήξει σε μια κυβέρνηση. Τα συγκεκριμένα ποσοστά έχουν δώσει κατευθείαν, έχουν δώσει και ποιο πρέπει να είναι πρώτο, ποιο πρέπει να ηγηθεί και σε σχέση με το δυνάμιο κινείται σαφέστατο το αποτέλεσμα αυτή τη φορά από ό,τι την πρώτη. Ήταν οριακή η πλειοψηφία. Ήταν οριακή. 51 βουλευτές. Ήταν οριακή. Άλλο να καλεί κάποιο πρωθυπουργό με 18% να κυβερνήσει και άλλο με σχεδόν 30% από το δικό του το κόμμα. Και πολλέ φορέ χρειάζεται και επιβεβαίωση. Ούτως ώστε η επιβεβαίωση να λειτουργεί σαν άμυνα σε εκείνους που κάνουν κριτική, ενώ όταν πρέπει να πάρει σωτηρά μέτρα. Ότι κύριε, έγινε τη μια φορά, επανελήφθη τη δεύτερη, με μεγαλύτερη μάλιστα πλειοψηφία, να δεν επιβεβαιώθει, άρα έχω νομιμοποίηση να κυβερνήσω. Άρα, το δικό σας σχόλιο για τις επιπτώσεις και εδώ στη Λευκοσία που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Καταρχήν να τονίσουμε ότι ήταν πολύ πιο ξεκάθαρο το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών παρά το αποτέλεσμα των εκλογών της 6ης Μαΐου όσον αφορά την Ελλάδα. Έχουν αυτό που είχαμε πει στην αρχή, νομιμοποιήσει ουσιαστικά την δημιουργία μιας κυβέρνησης που θα έχει στροφή και κατεύθυνση. Μπορούμε να δούμε τα συγκριτικά με το Μάιο, όταν βλέπετε στις οθόνες σας, επειδή αναφερθήκατε στις προηγούμενες εκλογές. 18,9 ήταν η Νέα Δημοκρατία, πήγε 29,7, 16,8 ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε 26,9, 13,2 μικρή πτώση στο ΠΑΣΟΚ 12,3. Ο κ. Καμένος ανεξάρτητα από 10,6 στο 7,5, στα ίδια προς τα περίπου 7 με 6,9 Χρυσή Αυγή, 6,1 μικρή άνοδος, 6,3 ο κ. Κουβέλη Δημοκρατία Αριστερά και πτώση 4% μόνο για το Κομμουνιστικό Κόμμα από το 8,5 στο 4,5. Ναι, συνεχίστε. Καταρχήν υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των κομμάτων που είναι εντός της Βουλής σε σχέση με τις εκλογές του Μαΐου, σε σχέση με τα κόμματα που είχαν μείνει εκτός Βουλής. Τώρα είναι μόλις 6%. 19%, τώρα είναι μόλις 6%. Yeah. Υπάρχει αυξημένη αποχή φυσικά. Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί ότι οι ετεροδημότες δεν προσήλθαν στις κάλπεις, αφού δεν χρειαζόταν να ψηφίσουν με σταυρούς προτίμησης μονομαστικός. Υπάρχει νομίζω μια αύξηση στο σημείο 2%. Υπάρχει πάντως αύξηση της αποχής. Δεν αλλάζει δημοσίευμα. Όχι, δεν αλλάζει δημοσίευμα. Επειδή παλιώ στους ετεροδημότες, ένας κάτοικος Αθηνών από την Ξάνθη είπε στις τηλεοράσεις που θα αποφύγει ότι θέλω 350 ευρώ με τα δύο και τις μεζές από και να έρθω. Το είχα πει. Εν πάση περιπτώσει, ο λαός έχει δώσει έναν ξεκάθαρο μήνυμα. Προέχει η δημιουργία φυσικά κυβέρνησης σωτηρίας για την Ελλάδα. Αν οι εξελάδους αδερφοί έχουν ψηφίσει με ρεαλισμό ή με ελπίδα, εγώ θα έλεγα ότι έχουν ψηφίσει ρεαλιστικά, ελπίζοντας ότι οι καλύτερες μέρες θα έρθουν. Και αυτό φαίνεται να είναι και το μήνυμα που λαμβάνουμε από εξωγενείς παράγοντες, όπως για παράδειγμα οι αγορές, ξένες κυβερνήσεις και ούτω καθεξής. Πήρε ανάσα και η Λευκοσία, είναι το ερώτημα. Θα έλεγα ότι πήρε ανάσα η Λευκοσία στο ότι εάν η Ελλάδα έβγαινε από το ευρώ, τότε θα ρισκάραμε το γεγονός ότι δεν είχαμε προστρέξει σε μηχανισμό στήριξης ή σε διακρατικό δάνειο πριν από τις εκλογές. Η ανάσα για μένα αυτή είναι. Παραμένει το γεγονός ότι στη Λευκοσία, στην Κύπρο, έχουμε σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την οικονομία και διαρθρωτικά προβλήματα όσον αφορά τη δημόσια εικόνα. Το χρέος της Κύπρου δεν είναι ότι είναι μικρός σε σχέση με απόλυτους αριθμούς, είναι αρκετά μεγάλος σε σχέση με τις πραγματικότητες που υπάρχουν στην Κύπρο. Μέχρι χρειαζόμαστε άμεσα 2 δισεκατομμύρια για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών, χρειαζόμαστε 500 εκατομμύρια για το δημοσιονομικό έλλειμμα σε περίπτωση που πληρώσουμε το στόχο του 2,5% στη μείωση του 2,5%. Χρειαζόμαστε 2,5 δισεκατομμύρια για να χρηματοδότηση του δημοσίου χρέους στο Διολίγη το 2013. Χρειαζόμαστε περίπου στα 700 εκατομμύρια
ανάλογα με τη συμπεριφορά των κατόχων των μετατρέψιμων χορογράφων που υπάρχουν στην Ελλάδα, χρειαζόμαστε περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς θα τα βρούμε αυτά, είτε θα προστρέψουμε στο μηχανισμό στήριξης. Έχει ήδη δηλωθεί ότι δεν θα είναι μόνο για τις τράπεζες, ή θα λάβουμε διακρατικό δάνειο, χωρίς να γνωρίζουμε ποιοι θα είναι οι όροι, ή θα υπάρχει ένας συνδυασμός αυτών των δύο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Θεσσαλονίκη, 15 δευτερόλεπτα θα το κλείσουμε σε άλλη νότα. Από δύο πράγματα. Το πρώτο, αντιπαραβάλλεται αυτό που είπατε τώρα, για αυτόν τον άνθρωπο από τη Ξάνθη, εκείνον που γίνονταν λίγο καιρό στην Κύπρο, που πληρώναν τα κόμματα χιλιάδες για να φέρνουν τους φοιτητές από το εξωτερικό. Και το δεύτερο, κάτι που είπε ο κ. Κωνσταντίνος για τη σύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, αυτή αποδεικνύεται εξάλλου διότι κερδίζει η Εθνική Ελλάδα και βγάζει και τους Κυπρίους στον δρόμο. Μάλιστα. Θα καλά, δούμε τι θα κάνει και την Παρασκευή με τους Γερμανούς. Θα βγάλει τους Γερμανούς από το ευρώ. Θα βγάλει η Ελλάδα και η Γερμανία από το ευρώ. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά είχαμε για σήμερα. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο, 10 λεπτά πριν από τη 1 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα, να είστε όλοι καλά.